Σήμερα θα πάμε να κάνουμε μία εσωτερική διαδρομή. Επιτρέπετε να αισθάνεστε την εσωτερικότητα. Αυτό που έχουμε πει μέχρι τώρα είναι ότι ο άνθρωπος εσωτερικά έχει τρεις καθετότητες. Άρα, σήμερα θα δούμε λίγο τα εμπόδια που υπάρχουν για να μπορούμε να τις αισθανόμαστε. Την καθετότητα δεν μπορείς να την πλησιάσεις με το νου, να την καταλάβεις, μόνο την αισθάνεσαι μπορείς. Όταν ολοκληρωθεί η αίσθηση μέσα σου, τότε σημαίνει ότι πλέον αυτό το γνωρίζεις μέσα από την αίσθηση. Για να μπορέσει να ολοκληρωθεί μια εσωτερική διαδρομή, πρώτα θα περάσουμε μέσα από την άρνηση και μετά θα περάσουμε στη θετικότητα. Αυτό θα χρειάζεται να γίνει κάθε φορά που υπάρχει μια εσωτερική διαδρομή για να μπορέσει να έρθει στην επιφάνεια η αναγνώριση. Έτσι, η δεξιά καθετότητα στον άνθρωπο ξεκινάει με τη λογική. Επειδή ο άνθρωπος είναι μοναδικό δημιούργημα ως ψυχή στη γη, αυτό σημαίνει ότι έχει και τη δική του λογική. Εδώ υπάρχει μια διαστρέβλωση ότι η λογική μπορεί να είναι αντικειμενική. Λες σε κάποιον είσαι λογικός, ενώ στην πραγματικότητα αυτό έχει μια κρίση και μια σύγκριση μέσα από τα δικά σου δεδομένα και πιστεύω. Λες κάποιον παράλογο αν δεν συμφωνεί με τα δεδομένα που εσύ έχεις βάλει, όσο πιστεύω. Η λογική μέσα περιέχει ό,τι είναι για σένα. Ο δικός μου δρόμος είναι ο λογικός δρόμος. Είναι λογικός για μένα, οπότε αν παραστρατήσω, στην πραγματικότητα δεν τον περπατήσω, τότε μπαίνω σε ένα παράλογο. Δηλαδή είναι ένας παράπλευρος δρόμος. Θα δείτε μέσα από τις εκφράσεις μας ότι ποτέ δεν δίνουμε αξία σε αυτό σαν αίσθηση που λέγεται λογική, γιατί όλοι θέλουμε να τρελαθούμε. Μέσα από τις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε, δεν τρελάθηκα, ξετρελάθηκα με αυτό που συνέβηκε, είμαι τρελός για σένα. Στην πραγματικότητα αρνούμαστε τη λογική και πιστεύουμε ότι όταν θα μπούμε στο παράλογο, στο έξω από εμάς, έξω από τη λογική μας, τότε θα ανέβουμε. Έτσι οι άνθρωποι αφήνουν σιγά σιγά τη λογική τους και μπαίνουν στην τρέλα τους. Σε αυτό δηλαδή που τους οδηγεί ο νους. Αυτό είναι το πρώτο που θα αφήσεις όταν θα παραστρατήσεις. Όταν θα θελήσεις να επιστρέψεις, σιγά σιγά θα αρχίσεις να πηγαίνεις σε λογικά πράγματα για σένα. Η λογική έχει μία ισορροπία ανάμεσα σε αυτό το οποίο είσαι και μπορείς εσύ να κάνεις. Ποτέ δεν θα σου ζητήσει να κάνεις κάτι το οποίο δεν προέρχεται μέσα από εσένα. Αν εσύ αφήσεις τη λογική και θέλεις να μπει σε μια απόδειξη, τότε θα μπει στην τρέλα. Όταν λοιπόν επιστρέφεις σιγά σιγά στον εαυτό σου, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να βλέπεις είναι η λογική σου. Αρχίζεις να μικραίνεις σιγά σιγά το παράτολμο, η φαντασίωση, το παράλογο. Η σπατάλη, η χρέωση του εαυτού σου. Αρχίζει σιγά σιγά να φροντίζεις
μέσα από τη λογική σου εσένα και να σε οδηγείς βήμα-βήμα, αργά και σταθερά, να αφήνεις την τρέλα και να μπαίνεις στη λογική σου. Έχοντας λίγο λογική, τότε χρειάζεται σιγά σιγά να αρχίσεις να περπατάς και το θέλω. Να συνδέσεις δηλαδή τη λογική σου με το θέλω σου. Στην πραγματικότητα αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι σιγά σιγά να το φωτίζεις, να το δυναμώνεις. Για να γίνει αυτό το πρώτο που χρειάζεται να αναγνωρίσεις είναι ότι το θέλω ήταν από ανύπαρκτο έως αδύναμο. Αυτό έχει μία στην αρχή άρνηση να το δεχτείς. Μετά αντιδράς και μάγεσαι, εγώ δεν είχα θέλω. Και μετά έχει μία μικρή αντίσταση. Οπότε χρειάζεται πρώτα απ' όλα να γίνει κατανοητό ότι μόλις αρχίζεις και έχεις ένα μικρό θέλω, τότε αυτόματα παρουσιάζεται μπροστά σου το δε θέλω σου. Όπως έχω ξαναπεί, το θέλω είναι εκείνο το οποίο ορίζει το δε θέλω. Μέχρι αυτό να μπορέσεις να το συνειδητοποιήσεις, εσύ όμως έχεις ως γνωστό ένα δε θέλω αντίδρασης. Όταν το θέλω σου είναι ανύπαρκτο, τότε μόνο να αντιδράς μπορείς ή να ακολουθείς το θέλω κάποιου άλλου. Έτσι, αν έχεις ανύπραχτο θέλω, τότε δανείζεσαι το θέλω κάποιου άλλου και ζεις μία άλλη ζωή. Ή γνωρίζεις μόνο την αντίδραση, εφόσον έχεις την άρνηση στη ζωή σου. Γιατί η ζωή χωρίς θέλω δεν υπάρχει. Έτσι το ερώτημα προκύπτει είναι πώς το θέλω μου έγινε μικρό και ανύπαρκτο. Αυτό έγινε γιατί απέναντι σε αυτό που εσύ είχες ως θέλω, έκανε επίθεση ο νους που έχεις με την κρίση του. Ο νους επεμβαίνει πάνω σε αυτό που σιγά σιγά αρχίζεις εσύ να αισθάνεσαι ως μικρό θέλω και εμφανίζει μια κρίση.
Αυτό είναι σαν μια κουρτίνα που πέφτει πάνω από το θέλος σου και αρχίζει να το συρρυκνώνει. Το μικραίνει μέχρι να μπορέσει να το εξαφανίσει. Μόλις υιοθετήσεις μέσα σου το νου, τότε θα υπάρχει αυτή η εσωτερική μάχη. Το θέλω και ο νους που το πολεμάει. Όταν επιστρέφεις και αρχίζεις σιγά σιγά να δυναμώνεις και να φωτίζεις το θέλω σου βήμα-βήμα, τότε θα γίνει εμφανής η κρίση, η κουρτίνα δηλαδή που πέφτει πάνω από το θέλω. Τότε θα αρχίσεις να περπατάς με επίγνωση τι λέει ο νους όταν εσύ έχεις ένα θέλω. Το πρώτο πράγμα που θα αισθανθείς, όντας συνειδητός, θα είναι η επίθεση. Αυτό θα το δείτε μέσα στη ζωή σας. Είτε μέσα από εσάς, είτε μέσα από κάποιον άλλον, την ώρα που είχατε ένα θέλω, συνέβη και μία επίθεση. Η επίθεση μπορεί να ξεκινήσει από το λόγο και να φτάσει μέχρι τη χειροδικία, μέχρι το σώμα. Θα αφήσεις το θέλω σου και θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Αυτό είναι το ζητούμενο για το νου. Έτσι, επιτρέψτε να ακούσετε μέσα τις εκφράσεις, τα βλέμματα, τις κινήσεις. Που είναι ως κρίση απέναντι σε αυτό που τόλμησες να πεις ως θέλω. Λέω τη λέξη τόλμησες γιατί ακριβώς όταν έχεις χαθεί ψάχνεις να βρεις μια δύναμη τουλάχιστον να το εκφράσεις. Όσο θα συρρυκνώνεσαι μέσα από αυτή την επίθεση και θα μένεις στη θέση σου και θα μικραίνει το θέλος, τόσο αυτό το κενό χώρο θα το λαμβάνει ο νους και θα βάζει τις επιθυμίες, δηλαδή άλλες χιλιάδες σκέψεις που το ζητούμενο να υποκαταστήσουν το ένα και μοναδικό θέλος. Όταν επιστρέφεις στο θέλος σου, όλη αυτή η διαδρομή χρειάζεται να γίνει συνειδητή με επίγνωση. Έτσι, ένα μικρό θέλω. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι να μείνεις και να πάρεις λίγο χρόνο. Να έρθεις σε επαφή με αυτό. Επειδή προέρχεσαι από ένα κυνηγητό του νου και εσύ τρέχεις, δεν προλαβαίνεις ποτέ να αισθανθείς, βιάζεσαι, κινείσαι, τρέχεις να προλάβεις και χάνεις την επαφή με την αίσθηση. Θα σε ρωτήσω τι θέλεις και θα τρέξει ο νους κατευθείαν να προλάβει να πει κάτι. Εάν δεν αισθανθώ, δεν κινούμαι. Δεν μιλάω. Μόλις μείνεις λίγο σε μία στάση, το πρώτο που θα συνειδητοποιήσεις είναι ότι για τη στιγμή ίσως να μην έχεις θέλει. Δεν ξέρω τι θέλω. Δεν το αισθάνομαι.
Μένοντας στη θέση σου, το πρώτο πράγμα που θα βγει προς τα έξω είναι η αόρατη ενέργεια του νου. Θα έχεις μία τάση για εμετό. Μένοντας στην πραγματικότητα, αυτό το μικρό θέλω που ίσα που λαμπειρίζει, παίρνει δύναμη μέσα από τη στάση σου. Μένοντας και μην κάνοντας τίποτα, ο νους δεν παίρνει την ενέργεια. Δεν σε βάζει στο χάσιμο. Μένω ακίνητος. Η πρώτη ομολογία είναι ότι δεν ξέρω τι θέλω. Εκεί πέρα θα αισθανθείς την ντροπή. Δεν ξέρω τι θέλω. Χρειάζεται να μείνω. Δεν θα απαντήσω. Δεν θα κινηθώ, δεν θα δράσω. Θα πάρω λίγο το χρόνο μου. Το δεύτερο που θα έρθει στην επιφάνεια είναι μια ώρα τη θλίψη. Η θλίψη έρχεται στην επιφάνεια γιατί ακριβώς το θέλω είναι ζωή, είναι κάτι ζωντανό και εγώ το έχω θάψει. Μένω εκεί που είμαι και επιτρέπω αυτό να έρθει στην επιφάνεια. Μόνο το αισθάνομαι, μπορεί ούτε καν δάκρυα να μην έχει. Είναι ενέργεια. Μια στιγμή να συμβεί, θα έρθει αυτό σε επαφή με όλες σου τις στιγμές της ανυπαρξίας του θέλους. Θα σου συνδέσει κατευθείαν η στιγμή, όλες τις στιγμές που ήσουν από να αποθέλω. Αυτό είναι αποκαλυπτικό. Αν αντισταθείς λίγο θα αρχίσει να πονάει το κεφάλι σου. Είναι γιατί ακριβώς δίνεις μία μάχη να κρατήσεις κάτι. Εγώ θα μείνω. Όσο μένεις, η αντίδραση θα αρχίζει να αφαιρείται από το σώμα σου. Αφαιρείται νους. Δεν του δίνω ενέργεια. Μένω. Εκείνη τη στιγμή βιώνω για πρώτη φορά αλήθειες. Αν είσαι συνειδητός, αρχίζεις να βιώνεις στο σώμα όλες τις μαχαιριές του νου, όλα τα χτυπήματα, όλα τα παραστρατήματα, γιατί ακριβώς χωρίς θέλω ήσουν ένα πιόνι. Αρχίζεις να πονάς. Ο νους θα φωνάζει, θα ορίεται, θα θέλει να αντιδράσεις, να μπει σε μία μάχη.
Εγώ χρειάζεται να αισθανθώ. Ακόμα δεν το αισθάνομαι. Αισθάνομαι ό,τι έχει συμβεί πάνω μου. Το θέλω ακόμα. Δεν το έχω συνδέσει με εμένα. Χρειάζεται να συνειδητοποιήσετε ότι το θέλω έρχεται μέσα από το σώμα. Δεν έρχεται έξω από εσένα. Μένοντας αρχίζει να ανασύρεται σιγά σιγά η θύμηση ότι κάποτε είχε θέλει. Αρχίζει να εμφανίζεται προς τα πάνω το θέλος σου από τα απλά πράγματα. Που ένα φαγητό, που μία δραστηριότητα, από κάτι που σε συνέδεε με τη ζωή. Ανασύρεται. Τότε γίνεται μια αποκάλυψη, το θέλω ήταν θαμμένο. Σώπασε. Δεν το τίμησε. Δεν το έκφρασε. Αυτή είναι η πρώτη σύνδεση. Κάτι απλό. Όλοι φωνάζουμε μέσα από το νου και θέλουμε κάτι τεράστιο. Ψάχνουμε να βρούμε το θέλω μέσα στο νου μας, ενώ αυτό υπάρχει μέσα μας. Ωραία. Συνδέθηκα. Ένα μικρό θέλω. Είναι σαν να συναντάς κάτι μικρό, αδύναμο, συρρυκνωμένο, νεκρό. Χρειάζεται να του δώσω δύναμη. Μένω. Τώρα που αρχίζει και ανασύρεται, φτάνει στο επίπεδο του λαιμού. Από εκεί που ήταν θαμμένο, πέρασε τη διαδρομή, έφτασε στο στήθος, αισθάνθηκα ότι αυτό κάποια στιγμή μου έδινε ζωή, όταν εγώ το τιμούσα, όταν ήμουν ο εαυτός μου. Και τώρα φτάνει στο λαιμό. Τότε αισθάνομαι για πρώτη φορά το πνίγουμε.
Στην πραγματικότητα αισθάνομαι τις δακάνες του νου να πιέζει το λαιμό να μην εκφραστεί. Μη μιλάς. Ακόμα μένω, χρειάζομαι να ανασύρω τη δύναμή μου. Εάν βιαστώ να εκφραστώ, θα είναι αδύναμο, θα πιέσω, ο λόγος δεν θα έχει δύναμη. Θα πιέζω τις φωνητικές μου χορδές, γιατί ακόμα δεν έχω καθαρίσει. Μένοντας στη θέση μου, αναπνέοντας και βιώνοντας την αλήθεια, ο νους θα μικραίνει. Όχι γιατί τον πολεμάς, γιατί φωτίζει σιγά σιγά αυτό που ανασύρεται από μέσα σου στο θέλω. Με το νου δεν ασχολείσαι καθόλου. Το μόνο το οποίο συμβαίνει είναι να βλέπεις τα συμπτώματα πάνω στο σώμα σου, της διαδρομής όταν αυτό χανότανε. Μη μιλάς. Θα συνειδητοποιήσω ότι κατάπινε στο θέλω σου, όταν αυτό έφτανε στο λαιμό σου. Είναι σαν να μεγαλώνει μέσα σου, να παίρνει έκταση. Να γεμίζει όλο σου το σώμα. Μαζί με το λαιμό σου συνειδητοποιείς ότι μπορεί να έχεις και κομμένα πόδια. Δεν πατάω γερά στη γη. Μένω θέλω το χρόνο. Ακόμα δεν είμαι έτοιμος να το εκφράσω. Ακόμα δεν είμαι έτοιμος να πατήσω στη γη. Με θέλω. Σε εκείνο το σημείο θα λες λίγα και θα περπατάς αργά. Σαν αίσθηση όλα αυτά. Μόλις αισθανθείς ότι αυτό δυναμώνει, φτάνει η στιγμή να το εκφράσεις. Πρώτα απ' όλα σε σένα. Σε μένα το λέω. Πρώτος που το ακούει είμαι εγώ. Ο πρώτος που πλημμυρίζεται από αυτό είμαι εγώ. Το επιτρέπω.
επιτρέπω να απλώσει. Μόλις δυναμώσει και απλώσει μέσα σου, ο νους τότε αρχίζει να μιλάει. Ξεκινάει η κρίση. Ποιος εσύ που θέλεις? Δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα. Είσαι μικρός, αδύναμος, ανάξιος. Κοίτα ποιος ζητάει. Κοίτα ποιος θέλει. Ξεκινάει η κρίση. Η κρίση του εαυτού και το θέλω. Ο λόγος που εμφανίζεται η κρίση είναι γιατί τώρα που είσαι έτοιμος να το αισθανθείς, να το εκφράσεις, χρειάζεται να μπεις στην εμπιστοσύνη. Δηλαδή τι? Αφού ολοκληρώσεις την εσωτερική διαδικασία και γεννείς από αυτό, στην πραγματικότητα, το επόμενο βήμα είναι να το αφήσεις αυτό το θέλω να συνδεθεί με την ανάγκη σου και να μπορέσει μέσα από αυτό να φτάσει στο Θεό. Σε εκείνο το σημείο η μεγαλύτερη κρίση είναι ότι είμαι εγώ παιδί του Θεού. Έχω πατέρα. Με την έννοια της προέλευσης, όχι ότι εκείνος θα φροντίζει. Με την έννοια της θεϊκής ενέργειας. Με την αίσθηση ότι μέσα από αυτό που εγώ θέλω, όταν αυτό με πλημμυρίσει, φωτίσει, γίνει δυνατό μέσα από εμένα, τότε χρειάζεται να περάσω στο επόμενο στάδιο. Ή να με κρίνω, ή να εμπιστευτώ. Σε εκείνο το σημείο η επίθεση του νου είναι τεράστια. Χρησιμοποιεί μνήμες, δεδομένα, επιχειρήματα, έναν δρόμο που έχει περπατηθεί. Είσαι αδύναμος. Χρειάζεσαι κάποιον άλλον. Εσύ δεν μπορείς. Δεν θα γίνει ποτέ. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία. Δεν είναι δυνατόν. Εγώ και ο νους μου. Δεν θα το έχεις. Αυτό λέει. Ο λόγος που μιλάει έτσι ο νους είναι γιατί ακριβώς εκείνη τη στιγμή του παίρνει στην ανταλλαγή. Με σένα δεν έχω να πω τίποτα. Δεν έχω να διαπραγματευτώ. Είμαι εγώ και εγώ. Εγώ το μόνο που χρειάζεται να αισθάνομαι. Και όσο αυτό με πλημμυρίζει, θα το απλώνω.
σε εκείνο το σημείο εμφανίζεται κάτι ξεχασμένο. Η αιώνια σύνδεση ως αίσθηση. Ακόμα συγκινούμε όποτε μπαίνω σε αυτό το πλαίσιο. Άρα χρειάζεται ακόμα να καθαρίσω κάποια πράγματα. Οπότε δεν θα σας προχωρήσω σε εκείνο το σημείο. Εκεί θα συναντήσεις την ενοχή και την κρίση του νου την ώρα που άφησες τη σύνδεση. Την ώρα που ξεκόλλησες το θέλω από την ανάγκη. Και μετά χάθηκε και η λογική. Ποιος είσαι εσύ, είναι το ερώτημα του νου. Πού θέλεις. Εκεί δεν απαντάς. Μένεις στο θέλος και στην ανάγκη σου. Τότε ο νους, επειδή θα απαντήσει, θα κοροϊδέψει. Εγώ μένω στο θέλω μου και στην ανάγκη. Αφήνω αυτά να με οδηγήσουν στο δρόμο μου. Αυτά θα μου δείξουν. Όχι εγώ. Έτσι αυτό που αποσύρεται εκείνη τη στιγμή είναι το να κάνω κάτι. Μέσα από το νου. Αποσύρεται η ανησυχία. Εγώ μένω στο θέλω. Ο νους μικραίνει. Και έτσι αυτό με οδηγεί στο επόμενο βήμα. Περπατώντας θα το συναντήσω. Όχι γιατί το πίστεψα, όχι γιατί το προσδοκώ, όχι γιατί περιμένω μια απόδειξη, όχι γιατί το είπα. Επειδή το άφησα με εμπιστοσύνη. Τότε αυτό σε πηγαίνει πάλι σε κάτι ξεχασμένο. Το γνωρίζεις, είναι γνώριμο. Έχει ξανασυμβεί.
Τότε που ήσουν μικρός δεν είχες πολύ νου και συνέβαινε. Μόνο γιατί άνοιγες αισθανόσουνα και επικοινωνούσες. Χωρίς να έχεις δεδομένα, αισθανόσουν ότι υπήρχε μία βαθύτερη σύνδεση. Χωρίς να γνωρίζεις το πώς και το γιατί, είχες εμπιστοσύνη ότι αυτή η σύνδεση σου έδινε αυτό που ήθελες και είχες ανάγκη. Έτσι ακόμα και όταν μπήκα στην άρνηση, αυτό από πριν είχε ένα θέλω. Θέλω να το περπατήσω. Μόλις περάσεις και μπεις στην άρνηση, αμέσως έρχεται η κρίση. Η κρίση του θέλου σου. Κακώς το θέλησες. Έτσι όταν επιστρέψεις, θα τη συναντήσεις την κρίση του θέλω. Για να αισθανθείς τη χαμένη εμπιστοσύνη. Ναι, δεν εμπιστεύω. Γιατί με κρίνει. Κρίνω τις ανάγκες μου, τα θέλω μου, εμένα. Άρα μένοντας, χρειάζεται αυτό να το αναγνωρίσω και να το αφήσω. Χρειάζεται να δω ότι το πονηρό έχει βάλει ότι για να σ' ακούσεις, να εκφραστείς, να κάνεις, πρέπει να είσαι κάθος. Να μην είσαι εσύ με τη λογική σου, με το θέλος σου, με την ανάγκη σου. Βήμα-βήμα. Λίγο-λίγο. Ήρθε η στιγμή να φωτιστεί το θέλω των ανθρώπων.
Είμαστε στιγμή που ο καθένας θα συναντήσει αυτό που πάντοτε ήθελε. Να το δει, να το βιώσει και να το αναγνωρίσει ως δικό του θέλω. Μέχρι εδώ.